για τον Αϊτόρ επίσης να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός θα του προσφέρει ένα ποσό γύρω στα 800 χιλιάρικα με τα μπόνους. Εγώ θεωρώ ότι αν και το λέω και τώρα. Θα το έλεγα στα ισπανικά, αλλά θα το πω στα ελληνικά να με ακούσει. Τα 800 είναι λίγα. Εννοείται. Αλλά να σου πω κάτι. Το Αϊτόρ, παιδιά. Αβραμίδη, άσε τώρα. Πρέπει να σεβαστεί λίγα ή πολλά. Πρέπει να σεβαστεί. Τα 800 θα ξεκινήσει. Όταν πας στη διαπραγμάτευση με τον ποδοσφαιριστή, δεν ξεκινάς από το τελικό ποσό που θες να δώσεις. Είτε λίγα αφορά τον Κότσιρα, είτε αφορά τον Ρονάλντο. Ναι, πρέπει να σεβαστεί πάντως ο ίδιος ο Αϊτόρ το γεγονός ότι στον Παναθηναϊκό και ειδικά με τον Γιωβάνοβιτς ανέβασε την καριέρα του. Μην πει τραγούδι. Όχι, ρε φίλε, μου ξεκινά τώρα. Τα 800 είναι λίγα. Τα 800 είναι λίγα για την καριέρα μα. Τα 800 είναι λίγα. Εγώ παίρνω καντουρί ένα εκατομμύριο. Λίγα είναι, ρε παιδιά. Όταν παίρνω καντουρί ένα εκατομμύριο. Εγώ να ξεκινάει πάντω κουβέντα αμεσού τη περίοδου για οποιοδήποτε παίχτη. Αφού τελειώνει το συμβολέο του, ρε φίλε. Άσχετα από αυτό, το έχει πληρώσει η ΑΕΚ και με τον Λιβάγια και με τον Ολιβέηρα παλιότερα. Γιατί και μόνο ότι χάνεται αυτοσυγκέντρωση του παίχτη γίνεται και λίγο αν καθυστερήσει διαπραγμάτευση σύριαλ μέσα στην ομάδα, κάνει κακό. Δεν πρέπει να γίνεται μια πρώτη κουβέντα για να μην του λύσει αντίθετο. Μη σου πει ο παίχτη, μα πετάω και πλησιάζει και δεν με έχουν καλέσει. Ναι. Οι πρώτες κουβέντες είναι για τα μάτια της πεθεράς. Μετά προχωράμε. Ναι. Πρέπει να σεβαστεί πάντως και ο ίδιος ο Αϊτόρ ότι ο Παναθηναϊκός του έχει ανεβάσει την καριέρα γιατί είχε ανεβάσει από τα 400 χιλιάρικα που πήρε όταν έδωσε τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό εγώ δεν καταλάβες. Με τον Παναθηναϊκό είμαι, δεν είμαι το. Έλα τώρα. Λοιπόν. Εκτός αν τρελαθεί. Εκτός αν τρελαθεί ο Μελισανίδης. Με τα λεγόμενα του κύριου Κοντσιώτη, λέω. Βέβαια, για να του πει. Εκτός αν τρελαθεί ο Μελισανίδης και του πει, επειδή τα έχει καλά ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό κατά τον κύριο Κοντσιώτη. Ωραία ιδέα, αλλά είμαστε πλήρες αυτές τις θέσεις. Ήδη η ατάκα σου εγώ με τον Παναθηναϊκό, εμείς θα κοπεί και θα παίξει όπου πρέπει να παίξει.